Καταλυτικά φαίνεται πως επέδρασε η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που δικαιώνει τη Μεσσηνία στη δρομολόγηση εξελίξεων γύρω από το μέλλον της Ελιάς Ποπ Καλαμάτας. Μέσα σε όλα ήρθε να προσθεθεί και μια πρόταση από το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδος, το οποίο ζητά να μπει σε αυτήν την προοπτική η Αιτωλά Καρνανία, η Φθιώτιδα και η Φωκίδα. Επειδή στη συζήτηση αυτή παρισφρίουν, θα έλεγα, διάφοροι, οι οποίοι μακάρι να είχαν όλοι τους αγνές προθέσεις και διάθεση να βοηθήσουν, είναι ένα πεδίο δυστυχώς ο πρωτογενής τομέας και ιδιαίτερα τα ζητήματα που αφορούν την Ελιά Καλαμών, γιατί είναι ένα εμβληματικό προϊόν, να παρισφρίουν διάφοροι οι οποίοι ψηφοθυρούν, διάφοροι οι οποίοι έχουν ελλιπείς γνώσεις πάνω στο αντικείμενο και δεν αντιλαμβάνονται ότι τα ζητήματα των ευρωπαϊκών κανονισμών απαιτούν, θα έλεγα, ρεαλισμό, σύνεση και, το πιο σημαντικό απ' όλα, επιστημοσύνη. Εκτιμούμε πως εδώ και 2 χρόνια η προσπάθεια που έχουμε ξεκινήσει με τους Λάκωνες πατάει σε στέρεη βάση. Ξεκινήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα με μια σύσκεψη στη Λακωνία. Συνεχίζουμε αύριο στο Γεράκι, όπου εκεί θα έχουμε συνομιλία απευθείας με παραγωγούς, προκειμένου ακριβώς να εξετάσουμε και να εξηγήσουμε ποια είναι η πρόθεσή μας ως Μεσσήνη, γιατί κακά τα ψέματα έχουμε δαιμονοποιηθεί ότι ενδεχομένως διακατεχόμαστε από τοπικισμό ή οτιδήποτε άλλο, κάτι το οποίο δυστυχώς δεν αποδεικνύεται εδώ και χρόνια, αλλά δυστυχώς δεν εισακουγόμασταν, γιατί δεν υπήρχε καμία πολιτική πρωτοβουλία από καμία κυβέρνηση έως τώρα να διαβάσει αυτά τα οποία στέλναμε, που στην ουσία ήταν ένας πλήρης οδικός χάρτης για να διασφαλίσουμε την Ελιά Καλαμών, την ελληνική Ελιά Καλαμών, να διασφαλίσουμε το ΠΟΠ και να δώσουμε τη δυνατότητα μέσα από επιστημονικές λύσεις, οι οποίες θα σέβονται τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και το ευρωπαϊκό δίκαιο, να διαφυλάξουμε την ονομασία προέλευσης Καλαμάτα, και προς αυτή την κατεύθυνση εξετάζουμε και την επέκταση σε όμορες περιοχές, την δυνατότητα να χορηγηθεί μια μεταβατική περίοδος σε όσους εξαγωγείς και τυποποιητές έχουν ήδη συμβόλαια με το προηγούμενο καθεστώς, δηλαδή με την ονομασία Καλαμάτα, για να μην προκαλέσουμε κανένα κραδασμό και σε αυτούς, και την ίδια ώρα να εξετάσουμε τι είναι επιστημονικά εφικτό με τις περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας και της Φθιώτιδας. Και ενώ σε ό,τι αφορά στο συγκεκριμένο προϊόν, αυτά που πρέπει να γίνουν είναι πολλά, με την ιδιότητά του ως διευθυντής του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας, ο Γιάννης Πάζιος μίλησε και για εκείνα που επίκυνται σε σχέση με τη σταφίδα. Δυστυχώς το πρόβλημα με τα θέματα εξακολουθεί και παραμένει. Το έχουμε αναδείξει μέσα από το δελτίο σας, δεν ξέρω και εγώ πόσες φορές. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν 2.500 τόνοι αδιάθετοι, άλλοι 2.000 τόνοι έφυγαν με 40 λεπτά για να γίνουν ξύδι. Και αυτό δημιουργεί ήδη τάσεις πίεσης για την επόμενη εσοδεία. Δυστυχώς δεν εισακούστησαν όλες αυτές οι φωνές από πέρυσι να το προλάβουμε, με αποτέλεσμα να βιώσει ο παραγωγός πέρυσι μία τιμή στα 90 λεπτά και στο 1 ευρώ. Και στην κατεύθυνση αυτή, την προηγούμενη εβδομάδα, έγινε σύσκεψη στην Πάτρα. Προτείναμε μία κατώτατη τιμή στο 1 ευρώ και 50 λεπτά το κιλό. Και ενώ υπήρξε επί της αρχής συμφωνία, με εξαίρεση 2 ιδιωτικές επιχειρήσεις, όταν ο Αντιπεριφερειάρχης πρότεινε όλο αυτό να αποτυπωθεί και σε ένα γραπτό κείμενο για κατώτατη τιμή της επόμενης εσοδείας 1,5 ευρώ το κιλό, όχι ότι είναι μια τιμή ικανοποιητική. Δυστυχώς όμως, όταν ήρθε η ώρα να αποτυπωθεί όλο αυτό εγγράφως, οι υπόλοιπες ιδιωτικές επιχειρήσεις, όχι όλες, συγκεκριμένες ήταν, αποχώρησαν από τη σύσκεψη.